Με την Χριστάλα Βιλάνου για να δούμε τα όσα προκύπτουν. Χριστάλα, καλημέρα. Καλημέρα, Νικήτα. Κυρίες και κύριοι, άνοιξε τελικά τις κάνουλες του Nord Stream 1 η Ρωσία μετά από ένα δεκαήμερο που είχε κλείσει τον αγωγό για εργασίες συντήρησης. Ωστόσο, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Οργανισμού Δικτύων, ο αγωγός λειτουργεί με το 30% της χωρητικότητάς του και η ποσότητα αυτή είναι εγγυημένη για μόλις 2 ώρες. Θα δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση με την ροή. Πάντως, είναι θετικό το γεγονός ότι ξανάρχισε η ροή του φυσικού αερίου, καθώς τις τελευταίες ημέρες Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εμφανίζονταν βέβαιοι ότι η στρόφιγγα είχε κλείσει μια για πάντα και μάλιστα αυτό συνδέεται και με το ψαλίδι στην κατανάλωση φυσικού αερίου που πρότεινε χθες η Κομισιόν έως και 15% για τους επόμενους μήνες, για την αντιμετώπιση δηλαδή ενδεχόμενων μειωμένων προμηθειών από την Gazprom, και μάλιστα είχαμε και εκείνες τις προειδοποιήσεις για ένα πολύ δύσκολο και σκληρό χειμώνα για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα ουσιαστικά αυτό αναμένεται να αυξηθεί εντός της ημέρας, δεν το ξέρουμε. Δεν υπάρχουν επί του παρόντος πληροφορίες ούτε δεσμεύσεις από την Ρωσία, ωστόσο παρακολουθείται στενά από όλα τα κράτη της, από την Ευρώπη η κατάσταση, και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, Νικήτα.